Κύριε Υπουργέ, συνάδελφε, κύριε Πρίτανη, κύριε Κοσμήτορα, κύριε Πρόεδρε της Ιατρικής, κύριοι καθηγητές, εκπρόσωποι του Σεβασμιωτάτου, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, κύριε συνάδελφε, το δασιδιακή, κύριε Βατζόπουλε, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Και το πόσο μεγάλη σημασία, Δημήτρη, δίνω στην σημερινή εκδήλωση τεκμέρεται εκ του γεγονότος ότι ενώ είχα μια αρκετά δύσκολη μέρα, ήρθα από την Αθήνα στις 6 για να ξαναφύγω στις 10 γιατί αύριο φεύγω για τις ΗΠΑ. Όμως δεν ήθελα με τίποτα να χάσω την ευκαιρία να είμαι παρόν, να πω 5 λόγια, δεν θα σας κουράσω γιατί είναι και η ώρα του δείπνου, αλλά να δείξω με την παρουσία μου την πολύ μεγάλη ευαρέσκεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αναπτύξεως, αλλά και γενικά της κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, για αυτό το σημαντικό γεγονός που η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αποφάσισε να διοργανώσει εδώ σήμερα. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό? Γιατί προσπαθεί να συνδυάσει ορισμένα πράγματα τα οποία κάποτε στην Ελλάδα, αν θέλαμε να τα συνδυάσουμε, και μόνο για την ιδέα, στην σκέψη ότι θα θέλαμε να τα συνδυάσουμε, θα βρισκόμασταν στο πύλι του εξώτερων. Προσπαθεί αυτό το φόρουμ να συνδυάσει την ιατρική έρευνα, που είναι το ζητούμενο για την υγεία όλων μας, την ομογένεια, την ελληνική διασπορά, η οποία και με το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων που ψηφίζεται καλώς ο χώρος των πραγμάτων στη Βουλή των Ελλήνων την Τετάρτη, αποκτά για πρώτη φορά ένα δεσμό με την Ελλάδα που δεν είχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Τα πανεπιστήμια, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Ιατρική Σχολή Αθηνών και την αγορά. Δηλαδή την εφαρμοσμένη έρευνα, την εφαρμογή της έρευνας στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Όλα αυτά μαζί να καταφέρουμε να τα συνδυάσουμε για το καλό του τόπου μας από μόνο του είναι ένα τεράστιο γεγονός. Θέλω λοιπόν να δώσω θερμά συγχαρητήρια στους έχοντες την πρωτοβουλία να διοργανώσουν αυτή τη σημερινή ημερίδα. Προφανώς, ένας από τους λόγους που με γαργαλούσε για να έρθω είναι και η προηγούμενη μου θητεία στο Υπουργείο Υγείας. Γιατί έχει τύχει στη δική μου περίπτωση τρόπον τεινά η ανάπτυξη και η έρευνα στον τομέα της υγείας να συναντώνται με την έννοια της προηγούμενης εμπειρίας. Προς Θεού, δεν θέλω να το παίξει ο γιατρός, παρόλο που οφείλω να σας πω ότι μετά την θητεία μου για πολλούς μήνες, όταν πήγαινα με τη σύζυγό μου να ψωνίσουμε στο σούπερ μάρκετ, με σταματάγαν διάφορες κυρίες και μου ζητάγαν ιατρικές συμβουλές. Και τους έλεγα: εγώ ένας ταπεινός βιβλιοπόλης είμαι. Μπερδευόντουσαν. Λοιπόν, η ουσία όμως παραμένει ότι πράγματι αυτό που κάνετε εδώ έχει πολύ μεγάλη ουσία. Και ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη ουσία γιατί θέλουμε σε αυτή τη νέα εποχή η Ελλάδα. Θα μου δώσετε μια μικρή παρένθεση, εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Πολλοί μπορεί να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα, και εγώ ακόμη, ίσως όχι σε όλο το εύρος. Προχθές είχαμε πάει με τον πρέσβη των ΗΠΑ, τον κύριο Πάγια, τα αγαπητέ κύριε Πρόξενε, στην Σύρο για να εγκαινιάσουμε μαζί τα ναυπηγεία της Σύρου, τα οποία εξαγοράστηκαν από μια εταιρεία ενός ελληνοαμερικάνου επιχειρηματία με έδρα της ΗΠΑ, την Onex. Χαρά, ευτυχία, εργαζόμενοι, πληρώθηκαν οι μισθοί, πελάτες, όλα καλά. Εκεί όμως ζήσαμε μία στιγμή που την ώρα που την ζούσα τσιμπιόμουν να δω αν πραγματικά τη βλέπω στην πραγματικότητα ή αν ήταν φαντασία. Σηκώθηκε ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργατών του Ναυπηγείου, ξαναλέω, ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργατών του Ναυπηγείου, ευχαρίστησε τον εργοδότη που τους δίνει δουλειά και που ήρθε να σώσει το ναυπηγείο τους, ευχαρίστησε τους Έλληνες εφοπλιστές που επέλεξαν το ναυπηγείο για να πηγαίνουν τα καράβια τους και να έχει το ναυπηγείο πελάτες, και ευχαρίστησε τον πρέσβη των ΗΠΑ για την υποστήριξή του για να επιτευχθεί αυτό το εγχείρημα. Το ξαναλέω, ένας πρόεδρος εργατικού σωματείου στην ναυπηγοεπισκευή, αντί να μιλάει για απεργίες, καταλήψεις, φασαρίες, ευχαριστούσε τον εργοδότη, τους εφοπλιστές πελάτες και τον πρέσβη των ΗΠΑ της Αμερικής. Όταν το συνειδητοποίησα, λέω, αυτή είναι η νέα Ελλάδα. Η δεύτερη σκηνή είναι η σημερινή. Ότι αποφασίζει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου,
μία από τις κορυφαίες σχολές στην Ελλάδα, αν όχι κορυφαία, να εμπλακεί σε μία δημόσια συζήτηση που προσπαθεί να συνδυάσει όλα όσα είπαμε προηγουμένως για το καλό του τόπου. Γιατί τελικά έτσι θα έρθει το καλό του τόπου, όταν θα συνδυάσουμε τις διάσπαρτες έως σήμερα δυνάμεις μας που έχουμε δεξιά και αριστερά, και έχουμε δυνάμεις, και θα τις συντονίσουμε χωρίς τα ιδεολογήματα του παρελθόντος μας κράταγαν δέσμιους σε μια εποχή παρακμής με στρεβλή νοοτροπία και που τώρα όλοι μαζί αποφασίζουμε να κερδίσουμε το μέλλον, να παράξουμε γνώση, να παράξουμε έρευνα, να παράξουμε θέσεις εργασίας και γιατί όχι να φέρουμε και πίσω στην Ελλάδα παιδιά μας που έφυγαν άλλοι πιο πρόσφατα, άλλοι λίγο προηγούμενα και να μας μεταφέρουν τη μεγάλη εμπειρία που έχουν αποκτήσει στις σπουδαίες χώρες όπου σταδιοδρόμησαν και σταδιοδρομούν και με αυτή τη μεγάλη εμπειρία να μπολιάσουν και την Ελλάδα με μια νέα νοοτροπία και με νέες γνώσεις που έχουμε απόλυτο ανάγκη για να κάνουμε το πέρασμα στον 21ο αιώνα. Άρα λοιπόν, ο σκοπός αυτού του φόρουμ είναι πραγματικά σημαντικός, κύριε Πρίτανη, είναι δηλωτικός της αγάπης της Θεσσαλονίκης να πρωταγωνιστήσει και θέλω να το πω και αυτό, ως Υπουργός Ανάπτυξης, επειδή άκουσα πριν την ανάγκη και νομοθετικών πρωτοβουλειών από τον κύριο Πρόεδρο, μα προφανώς είμαστε εδώ και με τον κύριο Καράγλου και για αυτόν τον λόγο, διότι ως έχοντες εμείς μετά την ψήφο του ελληνικού λαού της 7 Ιουλίου τη δυνατότητα της νομοθετικής πρωτοβουλίας, να αξιοποιήσετε τη δική μας διάθεση για να λύσουμε προβλήματα και εκεί που κολλάει η νομοθεσία μας, είτε σε επίπεδο κλινικών μελετών. Έχει γίνει μια πρωτοβουλία τώρα από τον κύριο Κικίλια. Ορίστηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας υπεύθυνος για τις κλινικές μελέτες ως ένα contact person όλων των κλινικών μελετών στην Ελλάδα. Είναι κάτι που πολλά χρόνια συζητάγαμε να μπορέσουμε να έχουμε ένα συνολικό σχεδιασμό για τις κλινικές μελέτες. Ψηφίστηκε, τώρα οργανώνεται. Από πρώτου έτους θα έχει βγει το ΦΕΚ για να μπορεί να έχει αυτή τη λειτουργική αρμοδιότητα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας. Είμαστε εμείς στο πλάι, ξέρουν εδώ οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας, τους οποίους βλέπω ότι έχουν χορηγήσει και το συνέδριο σήμερα και πολύ καλά έκαναν, ότι αμέσως, μέσα στο πρώτο τετράμινο της θητείας μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, συνδυάζουμε το Υπουργείο Ανάπτυξης με το Υπουργείο Υγείας, με τον νόμο και την έκδοση της υπουργικής αποφάσεως για το λεγόμενο επενδυτικό clawback, για την επιστροφή κάποιας από τη ζημία με αντάλλαγμα τις επενδύσεις που θα γίνουν στην Ελλάδα. Μέρος των επενδύσεων που θα αναγνωρίζονται στην επιστροφή αυτού του κεφαλαίου είναι και οι κλινικές μελέτες, είναι και η έρευνα πάνω στην ιατρική τεχνολογία. Άρα, ειδούπε δύο δόξου λαμπρών, έρχεται η πολιτεία, βάζει 50 εκατομμύρια για το δεύτερο εξάμεινο του 2019, 100 εκατομμύρια σε αιτήσια βάση από εδώ και μπρος. 100 εκατομμύρια δεν είναι λίγα χρήματα, είναι αρκετά χρήματα αν κάποιος θέλει να τα αξιοποιήσει για να μπορέσει να κάνει επενδύσεις, να φέρει κλινικές μελέτες, να φέρει επιστήμονες, να κάνει έρευνα. Είμαστε πολύ πρόθυμοι αυτό το εργαλείο να σας το δώσουμε και σας το λέω από τώρα, εάν τα 100 εκατομμύρια φανούν λίγα, γιατί οι επενδύσεις τελικά που θα γίνουν είναι πολύ περισσότερες, εδώ είμαστε για να το αυξήσουμε. Διότι οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς έχουν πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την ελληνική οικονομία και έτσι τελικά πίσω το κράτος θα πάρει πολλά περισσότερα από 100 εκατομμύρια. Άρα, ειδούπε δύο δόξου λαμπρών, να συνδυάσουμε όλοι την οραματική μας δράση, να συνδυάσουμε την όρεξή μας για δημιουργία, να συνδυάσουμε τις γνώσεις, την εμπειρία, τις δυνατότητες, τις δεξιότητες που πάρα πολλοί Έλληνες επιστήμονες έχουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να φέρουμε από το εξωτερικό τη γνώση από αυτούς τους μεγάλους Έλληνες επιστήμονες που είναι στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στα μεγαλύτερα νοσοκομεία και στα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Εγώ είχα την τύχη ως Υπουργός Υγείας να επισκεφθώ τότε τις ΗΠΑ και να γνωρίσω πολλούς από αυτούς τους καθηγητές και να δω ειδή σώμαση πόσο σπουδαίο έργο κάνουν και πόσο έχουν καταξιωθεί στην κοινωνία των ΗΠΑ. Ευκαιρία τώρα να τους φέρουμε στην Ελλάδα να βοηθήσουν για να κάνουμε και εμείς το μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Και επαναλαμβάνω, η πολιτεία θα είναι αρρωγός δίπλα σε αυτή την προσπάθεια για να το δούμε αυτό να συμβαίνει. Και να ξέρετε ότι αν συντονιστούμε, το πιστέψουμε και το κάνουμε, θα πετύχουμε πράγματα που προηγουμένως φάνταζαν απίθανα. Και είπα πριν για τη Θεσσαλονίκη και γιατί η Θεσσαλονίκη. Γιατί δείχνει η Θεσσαλονίκη
αγαπητέ Υπουργέ, δείχνει η Θεσσαλονίκη, αγαπητή Μαρία Αντωνίου, εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού, δείχνει τη μεγάλη της όρεξη να πρωταγωνιστεί σε αυτούς τους τομείς. Δεν είναι τυχαίο ότι η εταιρεία Pfizer επέλεξε την Θεσσαλονίκη έναντι πολλών άλλων πόλεων για να έρθει να κάνει το ερευνητικό της κέντρο στο digital και να ξεκινήσει τις εργασίες εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό έχει να κάνει και με την πληθώρα των φοιτητών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που έχουν δεξιότητες. Είχε να κάνει και με την προσφορά της κυβερνήσεως μέσω του επενδυτικού Clawback για να εξασφαλίσει κάποιους πόρους. Είχε να κάνει όμως και με την πίστη της εταιρείας ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει μια νεωτερική πόλη και ένα κέντρο στα Βαλκάνια πάνω στην έρευνα και στην τεχνολογία. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει η Cisco και διπλώνει αυτή την προσπάθεια με μια άλλη μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία για να κάνει αυτό μεγάλο άλμα. Και να σας πω ακόμη, και δέχομαι ιδέες και προτάσεις, ότι τον μήνα Φεβρουάριο, σε συνεργασία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, συνδιοργανώνουμε μια μεγάλη συνάντηση στην Αθήνα, με μια επιχειρηματική αποστολή από τις ΗΠΑ μόνο με εκπροσώπους επιχειρήσεων R&D από τις ΗΠΑ, με την διάθεσή τους να τους γνωρίσουμε και να τους φέρουμε σε επαφή με αντίστοιχες εταιρείες R&D στην Ελλάδα και να κάνουν μαζί joint venture σε σχέδια στο αμέσως επόμενο διάστημα που θα ενισχύσουν και τους στρατηγικούς δεσμούς Ελλάδος και ΗΠΑ πάνω σε αυτό το πεδίο που αποτελεί το μέλλον του πλανήτη, γιατί εκεί πηγαίνει η ανθρωπότητα σε όλα τα επίπεδα. Άρα όλα τώρα κουμπώνουν, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, τώρα πρέπει να το κάνουμε και εσείς δίνετε εδώ το καλό παράδειγμα. Γι' αυτό ήθελα, κύριε Πρίτανη και κύριε Πρόεδρε και κύριε Κοσμήτωρα, να είμαστε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Το μήνυμα είναι σαφές. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, όχι με λόγια, με έργα, να είμαστε πρακτικοί, να βρούμε λύση εκεί που κολλάνε τα διάφορα προβλήματα. Προβλήματα πάντοτε θα υπάρχουν, γιατί έτσι είναι η ανθρώπινη ζωή. Η ζωή, ξέρετε, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, είναι βίος. Διότι χρειάζεται το διάνυσμά της για να την περάσεις, χρειάζεται βία, δηλαδή δύναμη. Άρα η ζωή από τον ορισμό της έχει δυσκολίες. Εδώ είμαστε για να προσπερνάμε αυτές τις δυσκολίες, να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα και να κάνουμε το μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Τώρα είναι η ώρα, τώρα πρέπει να το κάνουμε και να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.